Λοιπόν, καλημέρα Άκη, Ντόρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Πράγματι, όπως είπε και ο Φάνης, ο οποίος ήταν χθες και στο μετρό και στον ηλεκτρικό και στις στάσεις των λεωφορείων και ο ίδιος και τα περιέγραψε λίγο νωρίτερα, υπήρξαν συστάσεις, συστηματική έλεγχη, μόνιμη έλεγχη, οι οποίοι γίνονται όλη την ώρα. Εδώ στο μετρό δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπαίνει χωρίς να φοράει την μάσκα. Θα δείτε τώρα μια κυρία η οποία επιχειρεί να κατέβει προς την αποβάθρα του μετρό εδώ στο Μεταξουργείο. Χωρίς μάσκα δεν μπορείς να κατέβεις και βλέπουμε όσοι βγαίνουν κιόλας από το μετρό μόνο με μάσκα. Κάτω υπάρχουν άνθρωποι του μετρό οι οποίοι δίνουν οδηγίες και για την τήρηση των αποστάσεων, αλλά κυρίως όμως και για την να φορούν τις μάσκες. Αλλά αυτό όμως νομίζω ότι είναι πλέον έχει περάσει το DNA του επιβάτη για να φορούν τις μάσκες τους. Εδώ ακριβώς δίπλα μου, πίσω μου, θέλω να δείξω ένα δεύτερο πλάνο. Είναι τα ταξί. Πιάσε τον ταξί. Και οι οδηγοί των ταξί με μάσκες και με τα αντισηπτικά τους. Βέβαια δεν έχουν πάρα πολύ κίνηση. Θέλω να σας πω τώρα, πριν από λίγο έφυγε ένα τάξη που το οποίο ήταν εδώ όση ώρα περίπου βρίσκομαι, δηλαδή περίπου 15 λεπτά. Με έναν επιβάτη. Και 20, μια εικόνα. Με έναν επιβάτη. Η ώρα είναι 7 και 21 πρώτα λεπτά. Βλέπετε και την εικόνα εδώ με την βοήθεια του. Να βλέπετε εδώ. Κυρία, με καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τη μάσκα η κυρία. Λοιπόν, ο οδηγός ξεκινάει να κάνει την κούρσα του και βλέπετε πίσω στο πίσω κάθισμα, ακριβώς στην πλευρά του συνοδικού, κάθεται ο επιβάτης ή η επιβάτης. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί λαμβάνουν τα σχετικά μέτρα και για την προστασία των ιδίων αλλά και για των επιβατών. Και μια και είμαστε και εδώ, ήθελα να σας δείξω λίγο εικόνα από κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες έχει αυξηθεί. Δεν υπάρχει ο περιορισμός της άνθρωπης μετακίνησης. Φαντάζομαι όμως, ναι, βεβαίως φαντάζομαι, πλατεία Καραϊσκάκη πάντα για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και θέλουν να βάλουν στο μυαλό τους πού βρισκόμαστε. Βλέπετε, είναι η άνοδος που κατευθύνονται, θα έλεγα, από την λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας. Είναι το πλάνο που βλέπετε. Και στο δεξίο μέρος είναι η κατεύθυνση που κάποιος παίρνει για να μπει στην λεωφόρο Αθηνών. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η αγορά. Την άλλη εβδομάδα ανοίγει. Έχουν ανοίξει ελάχιστα καταστήματα. Αυτό που βλέπουμε είναι η πρώτη γεύση. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Να τους το πούμε όμως. Μεγάλη κίνηση.